ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ κοντά σας σήμερα να μιλήσουμε για πνευματικά θέματα. Ως συνήθως, ένα λιθαράκι κι εμείς στο οικοδόμημα το πνευματικό που χτίζει ο καθένας, το οποίο υψώνεται στον ουρανό. Αυτό προσπαθούμε. Ο λόγος σήμερα για μια σπουδαία Αγία της εποχής μας, των καιρών μας. Μείνετε συντονισμένοι στους 91,2 και θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Είμαστε όλοι εδώ, η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, περιμένει μηνύματά σας. Να τις τηλεφωνείτε στα 210-41-18-602 και 640. Επίσης ο Βαγγέλης ο Σφακενάκης φροντίζει για την όμορφη μουσική που επενδύει και αυτή την εκπομπή. Χαιρετίζουμε όλους τους ακροατές μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούτε, στην Ομογένεια, στα αδέρφια μας στην Κύπρο, να είστε πάντα καλά. Και να ξεκινήσουμε με ένα βιβλίο. Πρόταση. Η περιπέτειες ενός προσκυνητού, το θυμάστε? Όταν λοιπόν πρωτοκυκλοφόρησε το εικονογραφημένο βιβλίο κόμικ «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» από τις εκδόσεις Άθους, έφερε μια νέα πνοή στο χώρο των βιβλίων που εμπνέονται από την εκκλησιαστική μας παράδοση. Για λίγους μήνες το βιβλίο αυτό, με τόσο πλούσια και ωραία εικονογράφηση, ήταν εξαντλημένο, αλλά μαθαίνουμε ότι τώρα επανεκδίδεται. Είναι κάτι ξεχωριστό για παιδιά πάνω από 10 ετών και άνω, αλλά και για μας τους μεγάλους. Αξίζει, φίλοι μας, να το ξεφυλίσετε. Παράλληλα μπορείτε να αναζητήσετε και το βιβλίο «Ιστορίες από το γεροντικό» του Χρήστου Γουσίδη, που κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Άθος. Θυμάστε την Αγία Μαρία Σκόμτσοβα? Την έχουν ονομάσει και ουσία Μητέρα Μαρία του Παρισιού. Μια μοναχή στους καιρούς μας. Απεβίωσε το 1945 στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Ράβενσμπρουκ κοντά στο Βερολίνο. Το έγκλημα της Ορθόδοξης μοναχής και Ρωσίδας πρόσφυγος ήταν η προσπάθειά της να σώζει Εβραίους και άλλους που εδιώκοντο από τους Ναζί στην υιοθετημένη πόλη της, το Παρίσι, όπου το 1932 είχε ιδρύσει έναν οίκο φιλοξενίας. Κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο που ερεύνησε για την Αγία Μαρία Σκόμτσοβα και έγραψε η ίδια, τέλος πάντων, συνέλεξε στοιχεία και γράφτηκαν για την Αγία Μαρία Σκόμτσοβα πολύ σημαντικά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Κοντά μας είναι η Μελίτα Αντωνιάδου. Είναι μεταφράστρια, ασχολείται με τον εκδοτικό χώρο, ζωγράφος, εικονογράφος. Καλώς ήρθατε, κυρία Αντωνιάδου, στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Εγώ πολύ. Νομίζω ότι είστε ο άνθρωπος που φέρατε στην Ελλάδα το βίο, έτσι πιο έντονα, το βίο της Αγίας Μαρίας Σκόμτσοβα. Είχαμε ακούσει πράγματα μέχρι τότε. Είχε ήδη μεταφραστεί ο βίος της από τον Σεργέη Χάκελ, από τις εκδόσεις Ακρίτας τότε, αλλά είχε αποσπάσματα από τα γραπτά της και αυτό ήταν η αιτία που με έκανε να ταξιδέψω για να πάω να γνωρίσω ό,τι μπορούσα να προλάβω. Βρήκα κάποιους ζωντανούς ανθρώπους ακόμα που τη γνωρίζανε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έτσι δημιουργήθηκε το βιβλίο που είναι εξ ολοκλήρου αυτό το βιβλίο είναι, είναι τα κείμενά της, τα κυριότερα κείμενά της. Υπάρχουν και κάποια άλλα όπως θεατρικά, τα οποία ακόμα δεν έχουν εκδοθεί σε καμία, είναι ανέκδοτα, και τα έχει η κυρία Ελένη Αρζακόφσκη, την οποία τη γνώρισα προσωπικά, είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, είναι κόρη του Αγίου Δημητρίου Κλεπίνιν, του ιερέα που συνεργάστηκε με την Αγία Μαρία και κατέληξε και αυτό στο στρατόπεδο, στον Τόνα στρατόπεδο, και πέθανε μαζί με το γιο της, το Γιούρι. Και οι τρεις Άγιοι, έτσι, ναι, και οι τρεις Άγιοι, νομίζω... ναι, μαζί με τον Άγιο Ηλία, ο οποίος ήταν Εβραίος που μεταστράφηκε μέσα από αυτή την παρέα τη δική τους, και εορτάζεται στις 31 Μαρτίου. Ναι, αγιοποιήθηκαν το 2004 το Οικουμενικό Πατριαρχείο και... Σπουδαία ζωή και ναι, βέβαια έτσι σας γεννήθηκε η επιθυμία να μάθετε για αυτήν περισσότερα. Ακριβώς, από ανθρώπους που την έζησαν, που έζησαν από κοντά. Γεννήθηκε μεγάλη επιθυμία, ήθελα, λέω πρέπει οπωσδήποτε να προλάβω πόσο χρόνο ήταν όταν πέθανε, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι να την ξέρουν ακόμη και έτυχαν και κάποιες συγκυρίες και συνδέθηκα με την Ορθοδοξία του Παρισιού. Γνώρισα πολύ όμορφο κόσμο. Είναι εκεί και τα παιδιά και τα εγγόνια του Βλαντιμίρ Λόσκι και του Σολογούμπινα, του Ολιβία Κλεμά. Όλοι αυτοί είναι μια μεγάλη παρέα και την αγαπάνε πάρα πολύ την Αγία Μαρία. Εμείς δεν τη ζούμε εδώ πέρα, αλλά εκεί κάνουν τα θεατρικά της, τα παίζουν, συναντώνται από παιδάκια, μαθαίνουν στα παιδιά αυτή την Αγία. Είναι η Αγία τους. Πολύ σημαντικό. Ναι. Έζησε και στο Παρίσι πόσα χρόνια και έδωσε την αγάπη της στον εαυτό της. Ναι. Θυσιάστηκε, θα λέμε, σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Πείτε μας, πάντως ήταν αμφιλεγόμενο πρόσωπο κάποιο διάστημα. Βέβαια, γιατί λένε διαχριστών Σαλή. Σαλή, επειδή έκανε πράγματα τα οποία δεν είναι αντισυμβατικά. Δεν ήταν ακριβώς Σαλή με την κλασική έννοια του όρου, αλλά... Όπως το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, έτσι, αλλά ναι. Δεν την ένοιαζαν οι τύποι. Ήταν ακραίος άνθρωπος. Ήθελε να τα δώσει όλα για τον Χριστό. Αλλά απ' την άλλη η ένταση με την οποία έτρεχε να πάει να βρει, να σώσει ό,τι μπορούσε να σώσει από τους ανθρώπους που τους είχαν κλεισμένους σε ψυχιατρία πολλές φορές, γιατί δεν γνωρίζανε τα γαλλικά και ήταν ταραγμένοι Ρώσοι από την Επανάσταση, ναι, και πήγαινε στα ψυχιατρία και προσπαθούσε να βρει ποιος είναι στα καλά του και είναι λάθος εκεί μέσα. Θέλανε ανθρακορίχοι που θέλανε να αυτοκτονήσουν, δεν αντέχανε γιατί είχαν χάσει τα πάντα και είχαν καταλήξει σε κάποιες τέτοιες δουλειές. Δεν σταματούσε, έπαιρνε τα τρένα και πήγαινε στις άκρες της Γαλλίας, ακόμα και πιο έξω, την χάνανε για μέρες η οικογένειά της όλη. Ναι, φοβερό, έτσι. Αυτή η γυναίκα έκανε πολλά. Και στο τέλος φάνηκε ότι δεν ήταν ψεύτικα ή θυσιάστηκε. Όχι, όχι, απλά ένα από αυτά που την χαρακτήριζαν ήταν ότι δεν μπορούσε να κόψει το κάπνισμα ακόμα και όταν έγινε μοναχή. Η ένταση με την οποία ζούσε, γιατί τάιζε πάρα πολλούς. Αγιοποιήθηκε λοιπόν μια καπνίστρια. Ακριβώς. Να το έχουμε υπόψη μας και εδώ. Προσπαθούσε. Είναι απίστευτο η εκκλησία, ναι. πόσο όμορφη είναι, έτσι, ναι, και πόσο ναι, δέχεται ναι. τους ανθρώπους ναι. και με τα πάθη τους. Και αυτό είναι που λέμε καμιά φορά και το λέμε και τονίζουμε, ότι οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι, δεν ήταν θεοί. Έτσι, ναι, έτσι, οι Άγιοι είχαν τα λάθη τους, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν ανοίγει η πύλη του παραδείσου για αυτούς. Ναι. Και ο χαρακτήρας της ήταν πολύ έντονος και κάποιες φορές νευρίαζε, γιατί έπρεπε να περάσουν από το χέρι της τόσα πολλά πράγματα, γιατί αυτή ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει τόσα πολύ περισσότερα από όλους γύρω της. Μα και έκανε πάρα πολλά. Έκανε πάρα πολλά. Δηλαδή ό,τι διαβάζουμε, ό,τι έχουμε ακούσει, έκανε πολλά. Ναι. Άρα εσείς βρίσκεστε λοιπόν ο πρώτος σας σταθμός για να γνωρίσετε καλύτερα την Αγία Μαρία Σκομτσόβα. Ποιος ήταν? Αρχικά βρήκα από κάποιες γνωριμίες στο Παρίσι τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της Ελένης Αρζακόφσκη Κλεπίνη, η οποία είναι η κόρη του Αγίου
λαό, όπως είπαμε. Και αυτή ήταν χρόνια καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας στο Παρίσι, αλλά πλέον είχε αποσυρθεί, 62 χρόνων ήταν τότε και που τη γνώρισα, και ήταν στο Τούμπιγκεν στη Γερμανία. Έκανε κάποια ιδιαίτερα εκεί, αλλά περαιτούσε έναν ιερέα και ζούσε ήσυχα, είχε αποφασίσει να φύγει από την πόλη. Λέω, δεν ήξερα εγώ όμως την 62 χρόνο, νόμιζα θα είναι 102, γιατί λέω τώρα η κόρη του Αγίου Δημήτρη, πόσο χρόνο θα πρέπει να είναι. Και πάω και βλέπω μία πολύ όμορφη έτσι και κυρία, χαριτωμένη αυτό. Κυρία, νεοτάτη φαινότανε, και γίναμε αμέσως φίλες. Δεν είχε, περάσαμε. Πού την συναντήσατε? Συνάντησα στο σπίτι της, στο Τούμπιγκεν. Ναι, μας φιλοξένησε. Και μου έδειξε πολλά. Μου έδειξε, ξέρω εγώ, το αστέρι που βάζαν στους Εβραίους. Τα έχει φυλαγμένα από τότε. Τα γράμματα του πατέρα της, τα γράμματα του Γιούρι, του γιού της Αγίας Μαρίας. Η Αγία Μαρία, λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ήταν παντρεμένη. Ναι. Έτσι, ναι, είχε ένα παιδί. Όχι, τρία παιδιά. Είχε τρία. Τρία παιδιά. Και μάλιστα αυτό ήταν το άλλο. Το ένα παιδί έγινε ανάμεσα στους δύο γάμους της. Mm-hmm. Ναι. Και το οποίο κιόλας είχε μία αντίδραση με όλη αυτή την δράση της μητέρας. Και υπάρχει ένα βιβλίο, και πέθανε ήθελε να βοηθήσει την επανάσταση τη ρωσική, τέλος πάντων, και πολύ την είχε στενοχωρήσει αργότερα, όταν είχε ήδη γίνει μοναχή. Μία φίλη αυτής της Γκαλιάνας έχει γράψει τα απομνημονεύματά της, μπορεί να ζει ακόμα, και δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμα το βιβλίο. Λέγεται Ντομινίκ Σαντή, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Ναι, και λέει η γνωριμία, μία Αγία και μία Άθεη. Ναι. Η αγνωστικήστρια. Και περιγράφει πώς το ζούσε μια κοπέλα 15 χρονών, η οποία είχε επηρεαστεί πολύ από την Πολσεβίκη και Επανάσταση και τα λοιπά, και έκανε παρέα και με την νεαρά την κόρη. Πώς έβλεπε την μάνα αυτής της κόρης με τη μοναχική περιβολή, και να λέει άλλα πράγματα. Και τελικά την επηρέασε, αλλά όχι τότε στην εφηβεία, αργότερα. Αλλά τη θυμάται πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν πολύ έντονη προσωπικότητα της Αγίας Μαρίας, και γράφει πολλές λεπτομέρειες για εκείνην. Σε αυτό το βιβλίο. Σε αυτό το βιβλίο, ναι. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και μαρτυρία ακόμη μία. Από έναν άνθρωπο που ήταν στην άλλη όχθη. Ναι, και βλέπεις ότι διαβάζουμε επιγραμματικά το βίο ενός ανθρώπου, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις που λέμε εμείς, υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, δράματα, αγωνίες. Βέβαια. Απλά περνάνε τα χρόνια και ας πούμε ακούμε τώρα για τον Άγιο Νικόλαο. Οι Αγίους έτσι, που έχουν περάσει αιώνες από εκεί, και δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς έζησαν την ιστορία τους πάνω σε αυτή τη γη, με την κάθε ημέρα που περνάει, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, με τις στεναχώριες και τις χαρές. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα στην Αγία Μαρία Σκόμτσοβα και σε Αγίους της εποχής μας να δούμε αυτές τις στιγμές και να παρηγορηθούμε και στις δικές μας ζωές, ότι ναι, στεναχωριόμαστε, αλλά έχουμε και εμείς το δικαίωμα να γίνουμε άγιοι, αν μας το παραχωρήσει ο Θεός, βέβαια. Αν μπορούμε να ξανασηκωθούμε, ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού να ξανασηκωθούμε κάθε φορά που πέφτουμε. Όπως έπεφτε και εκείνη που νευρίαζε, μα είχε και ένα ολόκληρο έργο να κάνει. Δηλαδή αυτό το οικοτροφείο που λένε, πώς ήταν ακριβώς αυτό? Ήταν ένα νοικιασμένο σπίτι. Και αργότερα πήγε σε ένα μεγαλύτερο νοικιασμένο σπίτι. Εκεί τι έκανε? Λουρμέλ, το οποίο ήταν σαν μοναστήρι, είχε φτιάξει την εκκλησία, την έφτιαξε μόνη της, διαμόρφωσε ένα χώρο, ζωγράφισε. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν τώρα σε μια άλλη ορθόδοξη εκκλησία.
στο Παρίσι, το τέμπλο και τα έργα της, και είναι και νεοκόρησα εκεί πέρα, δεν ξέρω αν θα ζει πια, αλλά το 2005 ζούσε και μου μίλησε. Α, και μιλήσατε. Ναι. Λοιπόν, τι έκανε, και, να λοιπόν, πάμε εκεί, στο εκεί χώρο αυτό. Εκεί έκανε συσίτιο για τους άπορους και έφτασε να ταΐζει πάνω από 100 ανθρώπους. Πήγαινε στη Λαϊκή το μεσημέρι, όταν είχαν φύγει όλα τα φρέσκα, όλα τα καλύτερα, και την ξέρανε και τις μαζεύαν ότι δεν θα πουλιότανε. Το οποίο ήταν, βέβαια, τρογότανε, αλλά δεν ήταν το καλύτερο. Και τη βοηθάγανε και οι Παριζιάνοι, πολλοί συνδράμαν. Έγινε ένας τόπος όπου ο καθένας έβρισκε παρηγοριά, αλλά βέβαια επειδή ήταν συγχρόνως και κάτι σαν μοναστήρι, γιατί ήρθε και μια μοναχή να ζήσει μαζί της, η οποία σοκαρίστηκε πάρα πολύ. Γιατί κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι 12 χρονών ήταν στην Πορνεία, σε κάποια πλατεία εκεί που συχνάζανε, και τραβήχτηκε από την Αγία Μαρία, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς συναντηθήκανε, και η Αγία Μαρία της λέει: θα έρθεις να μείνεις εκεί και θα σε φροντίσω εγώ και μην ανησυχείς για τίποτα, και ήρθε το κοριτσάκι. Αλλά η άλλη μοναχή λέει: μα δεν είναι δυνατόν, εδώ πέρα είμαστε μοναχές, εδώ είναι μοναστήρι, μέχρι ενό σημείου να κάνουμε και ελεημοσύνη και συσίτη, αλλά δεν μπορείς να φέρνεις και όποιον εδώ πέρα. Και λέει: αυτό είναι ένα παιδί του Θεού, αν δεν σ' αρέσει, σήκω φύγε. Τέλος πάντων, τσακωθήκανε και σηκώθηκε και έφυγε. Και έχουμε ιστορίες από το γεροντικό που έχουν πάει γεροντάδες και έχουν πάρει γυναίκες από τα πορνεία, και τις έχουν πάει σε μια καλύβη. Και, αλλά δεν τα σηκώνουν. Ναι. Ο χώρος δεν τα σηκώνει πάντοτε. Και γι' αυτό και εκείνη ήταν, επέμενε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορούσαν εύκολα, δηλαδή, αν δεν είχαν ακριβώς αυτή την αντίληψη των πραγμάτων. Ο Άγιος Δημήτρης Λεπίνιν, αυτό το ήταν ένας ήρεμος και ήπιος άνθρωπος, αλλά σεβότανε και αγαπούσε την Αγία Μαρία, και αυτό ήταν τελικά που μπόρεσε να σταθεί δίπλα της. Αυτό. Α, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε πάντως ανθρώπους που την αγαπούσαν και τη στήριζαν. Ναι, ναι. Γιατί αλλιώς πώς θα προχωρήσει κανείς. Όπως ο Μητροπολίτης Ευλόγιος, χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε περίπτωση να... Είχε πιστέψει στο έργο της. Ναι, είχε πιστέψει. Ήξερε ότι παίρνει μεγάλο ρίσκο κάνοντάς τη μοναχή, αλλά δεν μπορούσε να μην το κάνει. Ο Θεός φαίνεται τον φώτισε για να το κάνει. Ναι. Και έτσι, ενώ υπήρχαν πολλά έξοδα, πάρα πολλά έξοδα, κάπως γινότανε και τα έβγαζε πέρα κάθε μήνα. Και αυτό πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι. Ναι, αλλά και κατά τη διάρκεια συνεχίστηκε. Ναι, ναι. Πήγαιναν τα πράγματα προς τα εκεί. Παρόλα αυτά, το νίκη έπρεπε να δοθεί. Τα φαγητά έπρεπε να έρθουν, όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόντουσαν. Όταν πήγα λοιπόν στο Παρίσι κάποια στιγμή και γνώρισα αυτή την νεοκόρισα που είναι τώρα σε μια ορθόδοξη εκκλησία σερβική, και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια κεντήματα και εικόνες της Αγίας Μαρίας, όπως και στο Έσεξ, στο μοναστήρι του Έσεξ υπάρχει ένα κέντημα με μια ιστορία του Δαβίδ. Μου λέει, τα οποία τα έκανε ποιος είναι? Η Αγία Μαρία. Α, ναι. Η οποία τα έκανε ακόμα και στο Ράβενσμπρουκ, για να παρηγορήσει τις συγκρατούμενές της. Μαζεύανε καλώδια, χρωματιστά, ό,τι βρίσκανε, και με αυτά καθόταν εκείνη και έφτιαχνε εικόνα και περιμένανε πώς και πώς το θάλαμο να δούνε τι. Μιλάμε για το στρατόπεδο συγκεντρώσεως, όταν πήγε μετά, όταν την φυλάκισαν. Δηλαδή δεν σταματούσε να κάνει όπου και αν βρισκόταν. Αλλά αλλάζω θέμα. Αυτή η νεοκόρισα, τώρα μεγάλη γυναίκα, δεν ξέρω πια κι αν ζει, πολύ χαρούμενη, μου λέει: ήξερα, λέει, την Αγία Μαρία, με έφερνε η μαμά μου κάθε μέρα, γιατί τη βοηθούσε, καθαρίζανε και μαζί και τα λοιπά. Και τη θυμάμαι πώς ήταν δυναμική και αυτά. Και κάποια στιγμή, λέει, θυμάμαι τη μητέρα μου που μου έλεγε, τη ρωτάει ο κόσμος: μα καλά, πώς μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, δεν φοβάσαι? Δεν φοβάσαι τίποτα.
Να κάνει πια. Να κάνει, όταν φτάσανε οι Γεστάπο και τα λοιπά, να συγγνώμη, ναι βέβαια το βασικό, χιλιάδες Εβραίους να τους κρύβει, να τους τους εκδίδανε ότι είχαν βαφτιστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να έχουν κάποιο ντοκουμέντο να μην τους πιάσουν. Κάνανε τις νύχτες κρυφά συναντήσεις για να βρουν σπίτια για να τους σχώσουν ή στα υπόγεια ή στις Σοφίτες. Και ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο γνώρισα, την Ελιζαμπέθ Μπέρσι Γκέλ, η οποία και αυτή συνεργαζόταν με την Αγία Μαρία και μου είπε η ίδια πως συνωμοτούσανε για να μπορέσουν να σώσουν όσους μπορούσαν τότε. Και σώθηκαν. Και σώθηκαν βεβαίως. Πολλοί σώθηκαν. Πολλοί φυλαδευτήκαν. Και για να καταλήξουμε, όταν τη ρώτησαν, δεν φοβάσαν. Ναι. Τι απάντησε? Όταν τη ρώτησαν, απάντησε όχι, φοβάμαι. Φοβάμαι όπως όλοι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αισθάνομαι το χέρι του Θεού να με τραβάει και να μου λέει θα προχωρήσεις. Και με αυτό το χέρι που με τραβάει, με αυτό κάνω ό,τι κάνω. Ήταν δυναμικός χαρακτήρας, αλλά το χρησιμοποίησε για καλό σκοπό. Ναι, ναι. Και τη βοηθούσε ο Θεός γι' αυτό και σε αυτό. Σπάνιος χαρακτήρας, δεν βρίσκεις εύκολα. Ναι. Και βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, νομίζω στον κατάλληλο τόπο, τον κατάλληλο χρόνο και βοήθησε τόσο κόσμο που έπρεπε να βοηθηθεί. Ναι. Και έτσι μετά... Είπαμε ότι είχε τρία παιδιά. Ναι. Είπατε λοιπόν, ότι ο ένας δε ζούσε και... Το πρώτο της το παιδί Γκαϊάννα, που έγινε ανάμεσα στους δύο γάμους, είναι αυτή η κοπέλα που αποφάσισε μετά να πάει στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τέλος πάντων, για να βοηθήσει την Επανάσταση. Μάλιστα. Ένας ανιπιός του Τολστόη και αυτά την παρεσύραν εκεί και δυστυχώς εκεί μολύνθηκε και πέθανε 21 ετών. Το κοριτσάκι της η Αναστασία, το οποίο είχε πώς το λένε, 3 χρονών, ήταν πλέον στο Παρίσι, έπαθε μια άσχημη γρίπη και πέθανε και αυτό. Βέβαια αυτό ήταν το πρώτο που πέθανε, συγγνώμη, πολύ αργότερα. Πεθαίνει το άλλο της παιδί. Λοιπόν, αυτό ήταν καθοριστικό. Αυτό ήταν καθοριστικό για εκείνη. Ο θάνατος της Αναστασίας πόνεσε πάρα πολύ και ήδη έκανε έργο για το Χριστό, κοινωνικό έργο. Παντού δεν είχε γίνει μοναχή. Αλλά έμεινε δίπλα της 24 ώρες στο νεκρό σώμα του παιδιού και μετά είπε ότι πώς πονώ έτσι για το δικό μου το παιδί. Πολύ εγωιστικό είναι αυτό. Εάν είμαι χριστιανή, θα πρέπει η καρδιά μου να είναι μητρική για όλο τον κόσμο, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και από εκεί και πέρα άλλαξε κάτι μέσα της και ήθελε να γίνει πραγματικά μητέρα για όλο τον κόσμο. Και μπήκε η ιδέα να γίνει μοναχή και άρχισε να το λέει στον άντρα της και στα παιδιά της. Δυσκολευτήκανε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει πια πίσω. Και στον άντρα της. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και στον άντρα της, ο οποίος έπρεπε να της δώσει διαζύγιο. Δεν μπορούσε να γίνει μοναχή άμα δεν της έδινε διαζύγιο. Της έδωσε. Και της έδωσε. Ναι. Δεν δίνεις εύκολα σε ένα τέτοιο άνθρωπο διαζύγιο. Όχι, γιατί επικράθηκε στην αρχή της. Λέει, μα πώς θα με εγκαταλείψεις, δεν είπαμε ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Είχαν περάσει, είχαν φεγαδευτεί από τους Σοβιετικούς τότε, γιατί όλα αλλάζανε καταστάσεις μέσα σε αμπάρια πλοίων, είχαν διαφύγει σε διάφορες χώρες μέχρι να καταλήξουν στο Παρίσι και ο άνθρωπος έγινε ταξιτζής από δικαστής και για να θρέψει την οικογένειά του και ήταν αγαπημένοι, ήταν φίλοι μαζί, δεν ήταν άνθρωποι τυπικά μαζί, ήταν ουσιαστικά μαζί, αγαπιόντουσαν. Και λέει, πώς θα με αφήσεις, δεν μου είχες πει ότι θα περάσουμε όλη μας τη ζωή μαζί? Λέει, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, σε παρακαλώ, κατάλαβέ με. Και έτσι το δέχτηκε κάποια στιγμή. Και ναι, πάντως βλέπουμε ότι στη ζωή της, χωρίς που να είμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε βλέψει στο σχέδιο του Θεού, το μαρτύριό της ήταν αυτό που
έκανε, ας πούμε, φαντάζομαι την εκκλησία να την κάνει Αγία, γιατί όλα τα άλλα πριν δεν φαίνονται καθόλου για, για μια πορεία έτσι ανθρώπου όπως τουλάχιστον το έχουμε συνηθίσει εμείς, και αυτό μας παρηγορεί ξανά γιατί μπορεί να βγουν Άγιοι από πράγματα που δεν είναι σε φακελάκια όπως τα έχουμε εμείς με τη δική μας ανθρώπινη δικαιοσύνη. Βεβαίως, μιλάμε τώρα για το φιλανθρωπικό της έργο. Συγχρόνως έγραφε ασταμάτητα. Ήταν διανοούμενη. Ήταν διανοούμενη. Ήταν ποιήτρια από νεαρή ηλικία. Είχε γνωρίσει και τον Αλέξανδρο Μπλοκ στους κύκλους των διανοούμενων της Αγίας Πετρούπολης και είχε επηρεαστεί από αυτόν, αλλά εκείνος την έβλεπε, όντας πολύ μεγαλύτερος, σπουδαιότερη από εκείνον στα 15 της. Μιλάμε λοιπόν για εσάς που ρωτάτε, φίλοι μας, για την Αγία Μαρία Σκόμτσοβα, με την κυρία Μελίτα Αντωνιάδου, η οποία είναι ζωγράφος, εικονογράφος, μεταφράστρια και έχει ασχοληθεί με την ζωή και τη διδασκαλία της Αγίας Μαρίας, πηγαίνοντας η ίδια σε μέρη όπου έζησε και μιλώντας με ανθρώπους που την είχαν γνωρίσει και ήταν ακόμη εν ζωή. Ήταν προσωπικό της στοίχημα, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Αντωνιάδου, να συναντήσετε ανθρώπους και έτσι να διεισδύσετε περισσότερο στην καθημερινότητα αλλά και στα ουσιαστικά πράγματα που συνέβαιναν και έκανε έτσι, μέσα στη ζωή της η Αγία Μαρία Σκόμτσοβα και μας λέτε πολύ σημαντικά. Να μην παραλείψουμε ότι στη Λουρμέλ, σε αυτό το ιδιότυπο μοναστήρι, γινόντουσαν κάθε εβδομάδα συναντήσεις θεολόγων σημαντικών. Ο πνευματικός ήταν ο Σεργέη Μπουλγάκοφ. Ήταν και εκείνη την εποχή και ο Μπερδιάγεφ, ήταν ο Λεύ Ζιλέ, ήταν διάφοροι οποίοι. Και μόνο ότι τη δέχονταν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ήταν εγγύηση. Βέβαια. Καταλάβαιναν τον άνθρωπο. Ναι. Ήταν μια πολύ δυναμική παρουσία. Περιγράφω να το πω, καθόντουσαν και μιλάγανε. Αυτή έμπαινε, ήταν και έτσι. Ευστραφής, ναι. Όπως τη βλέπουμε τουλάχιστον. Και, και σε κάποια πράγματα ανυποχώρητη. Δεν ήταν πολύ διαλλακτική δηλαδή. Ναι, μα ένας τέτοιος χαρακτήρας μπορεί να πετύχει και πράγματα. Δηλαδή ένας ήρεμος, ήπιος χαρακτήρας, δύσκολο να έκρυβε τόσους Εβραίους και δύσκολο να θυσιαζόταν. Ναι, και ενώ η καρδιά της διάλεξε η ίδια να γίνει μοναχή, γιατί καταλάβαινε το βάθος του μοναχισμού, ότι είναι η πλήρης αφιέρωση ενός ανθρώπου στο Θεό. Αφήνω στα χέρια μου το Θεό και ό,τι θέλει να με κάνει μέχρι τέλους. Δεν ήταν συμβατικός ο μοναχισμός, δεν κλεινόταν στο κελάκι της. Στο κελάκι της ήταν γεμάτο ντουμάνι, καπνούς από διάφορους που ερχόντουσαν, τι θα κάνουμε με τούτο μετάλλο. Και χαρτιά παντού. Αντί για θυμίαμα. Αντί για θυμίαμα. Φοβερό. Χαρτιά παντού, δεξιά-αριστερά, γιατί έπρεπε να τακτοποιήσουν χίλια δύο πράγματα. Και μένανε και δύο-τρεις ζητιάνοι που δεν είχε που να τους βάλει και ερχόντουσαν και τους λέει να μείνετε εδώ. Και κατέληξε να κοιμάται κάτω από μία σκάλα σε αυτό το σπίτι. Αλήθεια. Αγία Μαρία Σκόμτσοβα, λοιπόν, να κοιμάται κάτω από τη σκάλα. Να είναι μοναχή. Μία γυναίκα που ήταν παντρεμένη δύο φορές και η εκκλησία μας έκανε την αγιοκατάταξή της. Λοιπόν, πότε είπαμε ότι έγινε η αγιοκατάταξη? Το 2004, νομίζω τον Ιανουάριο, αλλά δεν, ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ναι. Μια ζωή πολύ σπουδαία. Και έτσι μιλήσατε με ανθρώπους. Με ποιους άλλους συναντηθήκατε, λοιπόν, κύριε Αντωνιάδου? Ναι, η Ελιζαμπέθ Πέσιγελ, που είπαμε, ήταν ήδη 98 χρονών. Όταν άρχισα να πούμε ξανά στους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, ποια ήταν η Ελιζαμπέθ που συναντήσατε? Ήταν μια γυναίκα η οποία και εκείνη αφιέρωσε τη ζωή της στην εκκλησία και στην εποχή των Ναζί. Έκανε και αυτή ό,τι μπορούσε να σώσει Εβραίους. Ήταν πολύ φίλοι. Ήταν πολύ φίλες και συνεργάτητες. Και η Αγία Μαρία έφυγε στα 53 της χρόνια, εκείνη συνέχισε. Σύγχρονος ήταν και ο γέρτος Σοφρόνιος του Έσεξ. Αλλά εκείνος, για εκείνον ήταν ένα άλλο μονοπάτι της ζωής. Γνωρίζονταν. Δεν ξέρω αν είχαν γνωριστεί προσωπικά, γνωρίζονταν ένας για τον άλλον οπωσδήποτε. Γιατί αυτή η κύκλητα είχε πάει στο Παρίσι και ο γέροντας Σοφρόνιος, όταν έφυγε από τα Γιώρους, ή εκδιώχτηκε μάλλον, και είχε πάει στον, είχε έτσι κι αλλιώς σπουδάσει στον Άγιο Σέργιο. Είναι ένα κέντρο που μετά με τους Ρώσους
όπως φύγανε από την Επανάσταση, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι και αξιόλογοι, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ορθόδοξο, έτσι, κίνημα σιγά σιγά, και είχε και άλλους, σημαντικούς ανθρώπους. Τέλος πάντων, αυτή ήταν ο πατέρας της Προτεστάντης και η μητέρα της Εβραία, και κάποια στιγμή στα νιάτα της αποφάσισε να σπουδάσει θεολογία, και τότε δεν σπουδάζαν γυναίκες θεολογία. Κατάφερε τέλος πάντων και τη δεχτήκανε, και την ήταν τόσο πολύ έντονη η διάθεσή της προς τον Θεό που την κάνανε παστόρισα. Και έγινε παστόρισα για ένα χρόνο. Ναι. Αυτό την έχει καθορίσει μέσα της, γιατί εντωμεταξύ γνωρίζει τον Αντρέ Μπέρ, ο οποίος ήταν ορθόδοξος Ρώσος, και τον παντρεύεται και γίνεται και αυτή ορθόδοξη. Και αυτή η γυναίκα είναι θεολόγος, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της, και τη γνώρισα λίγες μέρες πριν πεθάνει, διότι δεν γνώριζα την ύπαρξή της πριν. Τι λέτε, λίγες μέρες πριν πεθάνει. Λίγες μέρες πριν πεθάνει. Ήταν τόσο ζωντανή όμως που... Και μιλήσατε λοιπόν για την Αγία Μαρία. Ναι, μιλήσαμε, πήγα σπίτι της, μιλήσαμε και μιλήσαμε για την Αγία Μαρία πολύ. Σας περίμενε, φαίνεται, για να μιλήσατε. Τι να πω. Τι, βέβαια. Και τι σας είπε αυτή η γυναίκα. Μας είπε... Φίλη της Αγίας της Μαρίας. Ένας φοβερός άνθρωπος, δεν μπορείς να την περιγράψεις. Ήταν ένα ηφαίστειο, Ήταν αυθόρμητη, δεν την ένοιαζε τίποτα, προχωρούσε συνέχεια, και θα μπορούσε να είχε ζήσει εάν είχε κρατήσει κάποια έτσι λίγο πρόσεχε. Ναι, αν έκανε κάποιες υποχωρήσεις, ναι, αλλά ναι, τελικά ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που τη σκότωσαν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεων? Επειδή ένας από τους ζητιάνους που τάιζε για 300 αργύρια την πρόδωσε, και ήρθε η Γκεστάπο και βρήκε στο γιού της την τσέπη ένα χαρτάκι που έλεγε ο τάδε ο Εβραίος, ας πούμε, να του φτιάξουμε ένα πιστοποιητικό ότι είναι ορθόδοξος, ότι είναι βαφτισμένος. Με αυτό παίρνουν το παιδάκι της στα γραφεία εκεί πέρα, την καλούνε και αυτήν, λέει μόνο θα πιστοποιήσουμε κάποια πράγματα, θα σας αφήσουμε ελεύθερους, και τελικά τους πιάσανε και τους βάλανε σε διαφορετικά στρατόπεδα, και κατέληξε στο Ravensbrück. Πήγαμε και στο Ravensbrück, και στο στρατόπεδο, ναι, εκεί, το οποίο ήταν ένα από τα χειρότερα στρατόπεδα, μόνο για γυναίκες, και αργότερα βάλανε και κάποιους άντρες δίπλα για να υπηρετούν, να κτίσουν και να δουλεύουν τους θαλάμους αερίων. Είναι τρομερό όταν πας εκεί, και μάλιστα πήγαμε, ένας φίλος Γερμανός από τα φοιτητικά μου χρόνια με πήγε, και αυτός με πολύ συγκίνηση έκλαιγε, μου κάνει εντύπωση πως αισθανόταν αυτό την ντροπή, το βάρος, το βάρος, ναι, και πάει και τα παιδιά του εκεί, και μιλήσαμε και με την κυρία που ήταν υπεύθυνη του Ravensbrück, και μας έδειξε κάποια πράγματα που έχουν εκτεθειμένα της Αγίας Μαρίας, κάποιος και ντύματα που έχει κάνει με αυτά τα καλώδια, και στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Στο στρατόπεδο, ναι. Υπάρχει ένας χώρος που είναι, ναι, ναι, αφιερωμένος, δηλαδή σήμερα. Κοιτάξτε, όχι μόνο για την Αγία Μαρία, για όσους έχουν κάτι τι να πούνε. Και είναι, μάλιστα, ένας χώρος εκθεσιακός ανθρώπων που μαρτύρησαν κάτω εκεί. Κάτω από plexiglass, ναι, γράφουν το όνομά τους και έχουν τα πραγματάκια τους. Για ένα κοριτσάκι, ας πούμε, έχουν ένα κουκλάκι φτιαγμένο εκεί πέρα από κουρελάκια. Και για την Οσία Μαρία τι? Για την Οσία Μαρία ήταν κάποια κομποσκίνια που είχε φτιάξει και κάποιο κέντημα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ενώ εκεί που είναι οι φούρνοι, έχουν βάλει πλάκες με τα αγαπημένα τους πρόσωπα κάποιες οικογένειες, και δεν υπήρχε καμία πλάκα για την Αγία Μαρία. Οπότε στο γυρισμό το είπα στην Ελένη Ναζακόφσκη ότι δεν έχει γίνει κάτι, και εκείνη το λέει στους Γάλλους εκεί στην παρικία, στην ομάδα τέλος πάντων. Ο επίσκοπος αποφάσισε να κάνουν κάτι, μαζέψανε λεφτά, δώσαμε όλοι από κάτι για να συμμετέχουμε, και πήρανε με δύο πούλμαν, κάνανε ταξίδι προσκύνημα
στο Ράβεσμπρουκ, όπου κάνανε και δέηση και βάλανε την πλάκα, και από τότε είπαν ότι θα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε προσκύνημα. Σωστά, είναι προσκύνημα, ναι, προσκύνημα στο τόπο του μαρτυρίου, της Αγίας Μαρίας Κομιτσόπουλου. Και το μαρτύριό της, δηλαδή πώς πέθανε, έχει σημασία, γιατί πέθανε 31 Μαρτίου, Μεγάλο Σάββατο. Ήταν το τελευταίο φορτηγό που πηγαίνανε για το θάλαμο αερίων, διότι προσπαθούν να εξαφανίσουν ό,τι δεν μπορούσαν από μαρτυρίες, έτσι, ναι. Γιατί ερχόταν ο Ρώσικος στρατός και πρόκειται να τα διαλύαν όλα, οπότε όσους μπορούν να σκοτώσουμε. Αυτό ήταν το τελευταίο φορτηγό, και μια νεαρή μάνα είχε πάθει στερεία. Δεν θέλω να πεθάνω, θα ζήσω και τα λοιπά. Λέει, δεν θα πεθάνεις, οπότε την τραβάει από το φορτηγό και παίρνει τον αριθμό της που ήταν πάνω στο ρούχο της, το φοράει αυτή και πάει ανταυτής και πεθαίνει. Και μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και στο θάλαμο. Μπαίνει στο φορτηγό. Που τους πήγε στο θάλαμο και... Μάλιστα. Ναι. Και παίρνει τη θέση του αδελφού. Ναι. Αυτό, έτσι, αυτό, ναι. Είναι λίγο, ή έτσι έκανε ή τη συνόδεψε, ενώ δεν την είχαν καλέσει την ίδια, και είπε δεν θα είσαι μόνη σου. Εκείνη την ώρα ήταν πολύ γρήγορα γεγονός. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι δεν την είχαν καλέσει την ίδια και ότι θυσιάστηκε για χάρη κάποιου άλλου, μιας άλλης γυναίκας. Αλλά το είχε γράψει αυτό πριν χρόνια σε ένα ποίημά της. Ποιος? Η Αγία Μαρία. Δηλαδή πάνω από δεκαετία, 15 ετία πριν, είχε γράψει ένα ποίημα, ότι δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους στίχους, δυστυχώς έψαχνα και δεν το. Αλλά δεν θα με θάψουνε, αλλά εγώ θα ανέβω σαν καπνό στον ουρανό. Α, μάλιστα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι διορατικό αυτό. Αγία Μαρία Σκομτζόβα, λοιπόν. Όλα αυτά που λέμε μπορείτε να τα βρείτε στο παλιό βιβλίο, που υπάρχει ακόμα στο βιβλίο, κυκλοφορεί, με τίτλο «Η θυσία του αδελφού». Τηλεφωνήστε μας εδώ στο σταθμό και θα σας πούμε τον τρόπο. Μάλλον μπορείτε να μας πείτε και το δικό σας αριθμό, κυρία Αντωνιάδου, που τον τηλεφωνικό σας. Ναι, το κινητό μου, μπορεί να με βρει κανείς πάντα, είναι 6937 12 16 17. Και έτσι μπορείτε να βρείτε και αυτό το βιβλίο, τη θυσία του αδερφού, που περιγράφει τη ζωή. Έτσι, τι άλλο μπορεί να πούμε δεν ότι περιγράφει? Περιγράφει μόνο τη ζωή της, αυτό είναι το πρώτο μέρος, αλλά κυρίως αυτό το βιβλίο είναι τα δικά της κείμενα, τα οποία είναι πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Κείμενά της για την Εκκλησία, για την πίστη και για την κρίση της Εκκλησίας. Είναι γραμμένα περίπου το 1930, εκείνη την εποχή, και είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ. Παραμένουν επίκαιρα. Έτσι. Γιατί στυλιτεύει την υποκρισία και την ρηχύτητα στο χριστιανισμό μας. Και... Έτσι, όχι, στην Εκκλησία πάντοτε θα υπήρχαν, όλα τα χρόνια, γιατί άνθρωποι είναι. Αλλά είχε το δικαίωμα, θα μπορούσε να πει κανείς, να το γράψει αυτό, να τα γράψει αυτά τα κείμενα και να πει όσα είπε, από τη στιγμή που αυτή η γυναίκα μαρτύρησε. Πήρε τη θέση και δηλαδή έδωσε τη ζωή της για τον άλλον. Δεν τα λέει κάποιος θεωρητικά, οπότε να μην τα λάβουμε και σοβαρά υπόψη μας, πούμε, έτσι. Ότι είναι έτσι κάποιες διανομανίστικες φιωριτούρες. Όχι, ήταν διανοούμενη. Ήταν πολύ καλλιεργημένη από την οικογένεια. Σπάνιος συνδυασμός, έτσι. Ναι. Και να είναι διανοούμενος κάποιος, και να ζει στην εποχή μας, και να θυσιάζεται. Ναι. Αλλά ας πούμε, όταν ήταν πιτσιρίκα, που ήταν έφηβη και ήταν στους κύκλους των διανοωμένων στην Αγία Πετρούπολη, της φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πολλά γνωστά πρόσωπα, μιλάγανε αυτά. Και όμως παρατήρησε ότι, λέει, μιλούν, τους αρέσει να μιλούν και να σχολιάζουν, αλλά κανένας δεν είναι διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του για τους άλλους ανθρώπους, για το Θεό. Το είχε παρατηρήσει. Το είχε παρατηρήσει μικρούλα. Οπότε 16-17 χρονών είχε δηλώσει άθεη όταν πέθανε ο πατέρας της, τον οποίο αγαπούσε πολύ. Στα 14 της πέθανε ο πατέρας της. Το θεώρησε πολύ άδικο, γιατί ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος πρόσφερε πολύ στην κοινότητα κτλ. Και λέει, γιατί να φύγει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται. Και τα έβαλε με τον Θεό. Και τα έβαλε με τον Θεό, οπότε λέει, δεν υπάρχει Θεός, τέρμα.
Όμως η ψυχούλα της διαμαρτυρότανε στο βάθος, οπότε μετά ψάχνοντας να βρει έτσι μεγαλύτερες αξίες από το να, αυτά τα πράγματα, σιγά σιγά μέχρι τα 17 της είχε ξαναγυρίσει με καινούργια δύναμη, διότι την απογοήτευσαν οι κύκλοι των διανοουμένων τότε. Γίνεται και η επανάσταση και όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στη... Έτσι, και όλα τα άλλα είναι γνωστά. Ναι, ναι, γνωστά, ναι. Μουσικό διάλειμμα, να αφομοιώσουμε τα πολύ δυναμικά και επανερχόμαστε. Η Εκκλησία, ακούτε την ραδιοπαραμυθία. Σήμερα μιλήσαμε για την Αγία Μαρία της Κοντσόβα, έτσι μέσα από μια ματιά διαφορετική, όπως τη γνώρισε η ζωγράφος, εικονογράφος, μεταφράστρια Μελίτα Αντωνιάδου, από μαρτυρίες όμως ανθρώπων που είχαν συναντήσει την Αγία Μαρία. Βρέθηκε στη Γερμανία, πήγε στην Αγγλία, στη Γαλλία και συνάντησε ανθρώπους που την είχαν γνωρίσει και όταν ήταν σε μικρή ηλικία και αργότερα. Η μαρτυρία της πολύ σημαντική. Μπορούμε να διαβάσουμε στο βιβλίο που γράφει κείμενα η Αγία Μαρία Κοντσόβα, περισσότερα για να καταλάβουμε το χαρακτήρα της, με τίτλο «Αγία Μαρία Κοντσόβα, η θυσία του αδελφού». Η ίδια η κυρία Μελίτα Αντωνιάδου μπορεί να σας προμηθεύσει αυτό το βιβλίο. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, κυρία Αντωνιάδου, με ένα ποίημα που είναι γραμμένο μέσα σε αυτό το βιβλίο, ποίημα δικό της, της Αγίας Μαρίας. Και όπως μας είπατε και στην αρχή, υπάρχουν και θεατρικά που έχει γράψει ήδη. Ναι, ναι. Και παίζουν τα θεατρικά αυτά στο Παρίσι, ναι, ναι. Έτσι, κύκλοι αυτοί και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ελπίζουμε να μεταφραστούν και εδώ. Να εκδοθούν επίσημα. Έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, σας ακούμε. Όταν πέθανε το κοριτσάκι της, έγραψε ένα ποίημα για το θάνατο. «Δύναμη που ξεπερνά κάθε δύναμη μου έχει δοθεί. Χωρίς αυτήν πάει καιρός που θα είχα πέσει. Θα είχα το σώμα μου στην πέτρα απλώσει. Θα έκλαιγα για να με είχες ακούσει, για να είχε από τα καυτά δάκρυα νοτήσει το χώμα του τάφου. Εσύ ξεκλείδωσες την καρδιά μου με το κλειδί της δυστυχίας. Στα πόδια μου μπρος απλωμένος ο δρόμος, όμοιος σε ντόνι. Λεύτερος από κάθε πλευρά, άλλοτε για να είμαι μάνα και άλλοτε για να στέκω στις εκκλησίες το κατόφλι. Τι άλλο θα με οδηγήσεις να κάνω?» Η καρδιά εξ αρχής έχει καταλάβει, έχει εξ αρχής δεχτεί η καρδιά τον πόνο, είτε της μοίρας είτε ηθελημένο. Στα αναμένα κάρβουνα ανάμεσα η καρδιά ανάβει το λιβάνι του πνεύματος. Εσύ που έχεις μετρήσει τις μέρες του πνεύματός μου, εσύ που τιμωρείς, δικάζεις, αποφασίζεις, εσύ που μας οδηγείς και μας αγαπάς, που δέησες να μου δώσεις τα κουρέλια που βάσταξες από την ιστορία του Ιώβ, του πονεμένου σου δούλου. Ποίημα της Αγίας Μαρίας Κοντσόβα. Λοιπόν, ένα από τα πολλά.
Κυρία Αντωνιάδου, να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας που ήρθατε εδώ κοντά μας σήμερα και μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία ζωής, θα έλεγα, να ακολουθήσετε τα χνάρια μιας αγίας γυναίκας στην Ευρώπη και να έρθετε να μας τα πείτε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για μας κάθε μέρα. Να είστε σε τόσο καλά. Κόσμο παντού. Να είστε καλά πάντα. Να είστε καλά. Εδώ, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας και τις ευχές σας απέναντι στην κυρία Αντωνιάδου και στην εκπομπή μας και στην Πυριακή Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Σφακενάκη για τη φρόντιση, την πολύ όμορφη μουσική που συνόδεψε σήμερα όσα είπαμε, την Φίβη Κωνσταντέλου που κατέγραψε όλα όσα της είπατε και μας τα μεταφέρει πάντοτε. Να τελειώσουμε προτείνοντάς σας ένα καλό βιβλίο, «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού σε κόμικ» από τις εκδόσεις «Άθος». Είναι του Χρήστου Γουσίδη η εικονογράφηση, πολύ όμορφη. Είχε εξαντληθεί το βιβλίο αυτό για παιδιά αλλά και για μεγάλους, αλλά μαθαίνουμε ότι τώρα επανεκδίδεται. Προμηθευτείτε το λοιπόν, «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού», η γνωστή αυτή η ιστορία, αλλά για παιδιά. Εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας σας ξανά για τα πολλά τηλεφωνήματά σας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Να είστε όλοι πάντοτε καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.